Σ' άλλο έχει προκαλέσει η πρόταση νόμου που κατέθεσε η Φιλελεύθερη Ανθρωπιστική Ένωση στο Βέλγιο, με την οποία ζητεί την κατοχύρωση του δικαιώματος παιδιών στην ευθανασία. Not a lot of children are asking it, but when a child is very ill, it has a cancer and it asks for it, and the parents say it's all right, and the doctor and the psychiatrist around the child says that the ask from the child is mature enough, it maybe can happen. Πότε όμως ένα παιδί θεωρείται αρκετά όριμο ώστε να λάβει μια τέτοια απόφαση? Normally the psychology says that a child over 12 years is adult enough to know what it is to die and to be sick, so sick that you can die from it. But the practice in Belgium says that also younger children who have a cancer, for example, and who have it again and again, in a certain moment they are mature enough to ask for it. Δεν πάβουν όμως από του να είναι παιδιά και η γονεϊκή συνένεση είναι επιβεβλημένη, λέγει η κυρία Ντερούκ. Στην Ολλανδία, πρόσθεσε, όπου έχει ήδη νομιμοποιηθεί η ευθανασία ανηλίκων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται σε παιδιά 16 με 18 ετών να λάβουν απόφαση χωρίς να είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των κηδεμόνων, ενώ για παιδιά 12 με 16 ετών